Η στατιμάχη για να μην δουν και άλλα σχολεία να κλείνουν δίνουν γονείς και εκπαιδευτικοί που πραγματοποίησαν το πρωί παράσταση διαμαρτυρία στο γραφείο του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ζητούν να μην εφαρμοστεί το πρόγραμμα καταργήσεων και συγχωνεύσεων σχολείων που κρίνεται οριστικά σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας. Που πιστεύουμε ότι του χρόνου θα είναι σε μεγαλύτερο μέγεθος, θα είναι γενικευμένες, διότι η επίθεση επικεντρώθηκε στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στις δομές για φέτος και του χρόνου θα έχουμε συγχωνεύσει καταργήσεις. Με βάση υπουργική απόφαση και παρά τις έως τώρα αντιδράσεις στον τομέα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου, προβλέπεται η κατάργηση των δημοτικών σχολείων στο Καβροχώρι, τις Τέρνες, την Καρκαδιώτισσα, την Παναγιά, όπως και του νηπιαγωγείου των Αμυρών. Δεν πρόκειται να περάσουν αυτά τα μέτρα. Σε ό,τι αφορά το κλείσιμο των σχολείων, δηλώνουμε ότι κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της κριτικής και ελληνικής επαρχίας έχει το αναφέρετο δικαίωμα τουλάχιστον της στοιχειώδους παιδείας. Στη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, ο κύριος Κλινάκης υπεραμύνθηκε του σκεπτικού με βάση το οποίο αποφασίστηκαν οι καταργήσεις των σχολείων. Υπόμνημα στον Υπουργό, ζήτησα την οριστική ανάκληση της απόφασης. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το παράθυρο των αλλαγών της τελευταίας στιγμής, καθώς όπως φαίνεται το Υπουργείο σε κάποιες περιπτώσεις προσανατολίζεται στην αναστολή των αποφάσεων που έχει λάβει, τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά. Από τη στιγμή που κρίνεται αναγκαίο, θα έλεγα, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, είναι το να δοθεί λίγος χρόνος για συζήτηση και διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και τον κόσμο. Παράλληλα, ο κύριος Κλινάκης μετέφερε τη διαβεβαίωση του Υπουργού Παιδείας μετά την σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τη Δευτέρα, ότι δεν θα υπάρξουν άλλες μετακινήσεις και διαθεσιμότητες εκπαιδευτικών. Ξεκαθαρίστηκε από τη μεριά του Υπουργείου Παιδείας ότι από εδώ και πέρα πλέον δεν έχουμε καμία άλλη διαδικασία διαθεσιμότητας ή μετακινητικότητας στο κομμάτι που αφορά τους εκπαιδευτικούς. Στην ουσία, τα παιδιά που είναι στο δεύτερο έτος της ειδικότητας, στο τρίτο έτος της ειδικότητας των ΕΠΑΛ, δεν πρόκειται να τελειώσουν στο δημόσιο σχολείο. Θα πληρώσουν και θα πάνε στο ΙΕΚΤΟ ιδιωτικό. Ήδη εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως καθηγητές φυσικής αγωγής, πληροφορικής και ξένων γλωσσών, μετακινούνται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε οργανικές θέσεις. Ό,τι εκπαιδευτικό προσωπικό πλεονάζει, κυρίως από τη δευτεροβάθμια, θα μετατραχθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και για να στελεχώσουμε τα σχολεία της πρωτοβάθμιας. Και μιλάμε για συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως είναι αυτές των γυμναστών, της πληροφορικής, των ξενόγλωσσων και των εκπαιδευτικών μουσικής και θεατρικής αγωγής.